διαφωνούμε. Προφανώς το ξέρατε, γιατί διαφωνούσαμε σε όλες τις φάσεις που ήταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Διαφωνήσαμε τις αλλαγές της στήρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά. Εμείς θεωρούμε ότι όχι μόνο δεν προχωράει τις λαϊκές ανάγκες αυτό το σχέδιο, αλλά δεν απαντά στα προβλήματα των κατοίκων του Πειραιά, αντίθετα τα αυξήνει και η ανάπλαση αφορά βασικά τους μεγάλους τους επιχειρηματικούς ομίλους της περιοχής. Λοιπόν, πολύ σύντομα θέλω να πω το εξής. Γιατί λέμε, ας πούμε, ότι δεν εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες? Μόνο δύο από τα 6 τετράγωνα, και το ένα μάλιστα είναι σε ιδιοκτησία ιδιωτική, βλέπονται για πράσινο. Μόνο δύο από τα, 60 τετράγωνα αυτής της περιοχής, που είναι ένα κομμάτι μιας μεγάλης περιοχής, της πέμπτης κοινότητας του Πειραιά. Και όποια παρέμβαση προβλέπεται αποσκοπεί τη δημιουργία πράσινου προάβλου για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να στεγαστούν στην περιοχή. Δεύτερο, έτσι όπως εξελίσσεται αυτό το χωρικό σχέδιο στην περιοχή, που είχε υποβαθμιστεί πλήρως, ήταν πραγματικά σε κατάληψη, έχει ως αποτέλεσμα τα κίνητα να αγοράζονται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές από κατασκευαστικούς ομίλους και ταυτόχρονα με τις χρήσεις γης που προτείνονται να εκτραχθούν στα ύψη τιμές των ακινήτων και τα ενίκια. Μικρές βιοτεχνίες και αυτοαπασχολούμενοι με δραστηριότητες μέσης όχλησης, μηχανουργία δηλαδή για παράδειγμα, θα συνθριβούν. Αλλά δεν αφορά μόνο αυτούς. Με τα έργα που όπως βλέπω που αρχίσανε, το είπε ήδη και πριν αντιπεριφερειάρχης που αρχίσανε, και άλλες που θεωρούνται χαμηλής όχλησης ιδιώτες επιχειρήσεις, θα αναγκαστούν να κλείσουν. Δεν θα αφήνει περιθώριο δηλαδή δραστηριότητας. Κοιτάξτε, επειδή αυτά παρουσιάζονται σαν μαγικές λύσεις, κατηγορούνται με το χρυσό αυγό δηλαδή, και όλα θα πάνε καλά. Όλοι, αυτή είναι μια μικρή περιοχή στο σύνολο, μια πραγματικά περιοχή που γενικά ταλαιπωριέται. Όλη γύρω περιοχή δεν πρέπει να κουμπίσουν καθόλου. Όλη τη γύρω περιοχή. Σταματάνε δηλαδή σε ένα σημείο 60 τετραγώνων και όλα τα υπόλοιπα μετά παραμένουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά και όσον αφορά αυτό που λέμε, θα δοθεί δουλειά στους εργαζόμενους, ειδικά στον Πειραιά, έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία τελικά από το πώς προχωρήσανε αυτά τα σχέδια αναβάθμισης της δουλειάς τους, της ζωής τους. Όσο ανεβαίνουν τα επιχειρηματικά της κέρδη, η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων δουλεύει 16 μεροκάματα το μήνα. Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, ζώνη, τα περισσότερα ατυχήματα. Έτσι, ναυτεργάτες. 36% δουλεύει φέτος σε σχέση με αυτούς που δουλεύανε πέρυσι. Στον τουρισμό και με τον κορονοϊό, καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι έχει γίνει. Δηλαδή, πρέπει να πούμε καθαρά ότι αυτά όλα γίνονται για να εξυπηρετηθούν μεγάλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του εφοπλιστικού, του τραπεζικού κεφάλαιου. Και ό,τι τσιμπήσει μετά ο κόσμος του Νεγύρω, που δεν θα τσιμπήσει, θα τον διώξουν. Επιχειρήσεις που ήταν εκεί, ας πούμε, για χρόνια, θα πάρουν δρόμο. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Είχαμε μια μεγάλη παρέμβαση να κάνουμε για αυτό το σύστημα. Το θεωρούμε πολύ σοβαρό. Θα σας πω κάτι που δείχνει τελικά τι έχει προτεραιότητα και για αυτή τη διοίκηση της περιφέρειας. Δίπλα εκεί, σε αυτή την περιοχή, σε 150 μέτρα, είναι το μουσικό σχολείο. Το μουσικό σχολείο έχει τώρα η. Δεν έχουμε τελειώσει, όχι, αντιπεριφερειάρχη. Ξέρεις ότι. Μαζί μιλήσαμε. Όχι, θα σου πω, θα δεις πώς το θέτω. Δεν θα μιλήσουμε, εδώ που ξεκινήσαμε τώρα, ας πάμε για τα μουσικά σχολεία. Ας πούμε, θα το πούμε, θα το πούμε. Ένα πραγματάκι θέλω να πω εγώ μόνο. Ένα πραγματάκι θέλω να πω. Ένα πράγμα. Τρέχεται με χίλια. Δεν έχουμε συζητήσει και αυτοί έχουν αρχίσει και σκάβουν εκεί πέρα. Και το μουσικό σχολείο, η δημοτική αρχή, εξάγγελε πριν 14 μήνες ότι θα κάνει μελέτη για να φτιαχτούν αίθουσες που πραγματικά εκεί πέρα δεν προχωράει, ας πούμε, η διαδικασία όπως πρέπει. Είμαστε 14 μήνες, δεν έχει γίνει μελέτη. Δεν έχουν μπει ούτε λεφτά από αυτό που προβλέπει ο προϋπολογισμός της περιφέρειας για να λειτουργήσει το σχολείο στις σημερινές υποδομές. Δηλαδή, όπου να το πω έτσι, πρέπει να τρέξουμε, όπου φωνάσουμε δηλαδή μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, εκεί τρέχουμε με χίλια. Όπου είναι οι ανάγκες, οι πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Για τη μόρφωση των παιδιών του, για την υγεία του, για τη δουλειά του, για να μην φαίνονται αυτά που λέμε, πώς θα το πω, μακρινά, εκεί πέρα πάμε με τους ρυθμούς που νομίζουμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε, εγώ θα κάτσω εδώ πέρα μέχρι τις 3 και μέχρι τις 4. Μας τραβήξατε πάντως σε ένα συμβούλιο πραγματικά που δεν βάζεται, δεν ιεραρχείται και μια θέματα είναι σοβαρά. Αυτό αφορά κυρίως εσένα, πρόεδρε. Έτσι. Και λίγο-λίγο θα συζητήσουμε τώρα, δεν θα συζητήσουμε. Λοιπόν, είμαστε κατά αυτή τη. Παρέμβαση αυτή.